Σήμερα. Αυτό που θα σου δείξω είναι μία από τις πιο hardcore μεθόδους εκγύμνασης. Ταμπάτα. Το ταμπάτα είναι ένα πρωτόκολλο, μία μέθοδος τετράλεπτης γυμναστικής. Τα χαρακτηριστικά της. Είναι μία ψηλής έντασης διαλυματική προπόνηση. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι περίοδοι έντονης άσκησης εναλλάσσονται από σύντομες περιόδους ξεκούρασης. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεις μία άσκηση. Τα δίνεις όλα για τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Τα επόμενα 10 ξεκουράζεσαι. 8 τέτοια σετ μας κάνουν μία τετράλεπτη προπόνηση ταμπάτα. Αν θέλεις να χάσεις όσο το δυνατό περισσότερο λίπος σε μικρό χρονικό διάστημα, να ενισχύσεις την αναερόβια ικανότητά σου ή να αυξήσεις τη μυϊκή σου αντοχή, τότε πάμε να την κάνουμε μαζί. Δείχνω την πρώτη εναλλακτική άσκηση για 2 σετ. Σωστή εκτέλεση. Δευτερόλεπτα ξεκούραση. Δευτερόλεπτα ξεκούραση. Περνάω στη δεύτερη άσκηση. Για 20 δευτερόλεπτα. Τρίτη άσκηση. Δευτερόλεπτα. Φτάσαμε ισίως στην τέταρτη άσκηση. Είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Δέκα ξεκούραση.
Θεία να δει με ξεκούραση. Κουραστήκαμε σήμερα. Τη βγάλαμε και αυτή την προπόνηση, είναι πολύ δύσκολη, όμως είναι πάρα πολύ καλή. Κάθε φορά που θα την κάνεις θα είναι το ίδιο δύσκολη, ποτέ δεν θα τη νιώσεις ότι το έχεις, γιατί κάθε φορά στα 20 δευτερόλεπτα πρέπει να δίνεις το 100% σου. Συνεπώς, ακόμα και να έχει βελτιωθεί το 100% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι το 100% της τρέχουσας περίοδου. Δεν είναι για να αντικαταστήσεις την προπόνησή σου, είναι για να το προσθέσεις για ένα επιπλέον boost στην προπόνηση. Δεν ενδείκνεται να σου πω για μια συγκεκριμένη μήκη ομάδα, δηλαδή δεν θα το κάνεις με κάμψεις δικεφάλων. Αν θες να απομονώσεις τους δικεφάλους, θα υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, άλλοι μέθοδοι. Αυτή η προπόνηση, τα μπάτα, χρειάζεται πολύ μήκη και πολύ αρθρική άσκηση, σαν για αυτές που δείξαμε, για την γύμναση όλου του σώματος. Η προσπάθεια αυτή, στην προπόνηση τα μπάτα, κάνει την καρδιά σου να δουλεύει πολύ έντονα, ακόμα και 12 ως 24 ώρες μετά την προπόνηση. Τι κερδίζεις? Και στις περισσότερες θερμίδες, τονώνοντας το μεταβολισμό σου. Τι καλύτερο! Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το σημερινό βίντεο. Θέλω να κάνεις αυτή την προπόνηση τετράλεπτη, να μου πεις αν σου άρεσε, να μου στείλεις feedback. Το έχεις ξανακάνει, ήταν η πρώτη φορά, πώς σου φάνηκε. Να μου πεις τι άλλο θα ήθελες να δεις από μένα. Μετά μπες και στο link από πάνω για να διαβάσεις το blog μου περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προπόνηση αυτή. Θα περιμένω να μου στείλεις το μήνυμά σου. Σου εύχομαι να έχεις ένα φανταστικό, ξένιαστο και πολύ χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και μην αφαιθείς εντελώς. Αν δεν θες να κάνεις προπόνηση μέσα στο Σαββατοκυριακό, κάνε λίγο κινητοποίηση αρθρώσεων. Όταν ξυπνήσεις το πρωί, ένα δεκαλεπτάκι, να κουνηθείς, να ξεμουδιάσεις, να κυκλοφορήσεις το αίμα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά από μένα. Μαργκό, θα πούμε γεια, θα πούμε καλό σου κου. Έλα εδώ να πούμε καλό σου κου. Από μένα και τον Μάρκο, καλό σου κου. Να ζει.